23, be advised, we have a visual on enemy paratroopers at Grid Prada Uniform 259er 119er. Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Airsoft Reviews HD. Όπως βλέπετε, το σημερινό επεισόδιο είναι ένα διαφορετικό επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο δεν θα μιλήσουμε ούτε για εξοπλισμό Airsoft, ούτε για κάποια gadget, θα μιλήσουμε όμως για ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει κυρίως με την επεξεργασία του βίντεο. Την επεξεργασία δηλαδή των βίντεο τα οποία μπορούμε να τραβήξουμε μέσα σε ένα παιχνίδι με κάμερες κράνους ή με την κανονική μας κάμερα. Είναι ένα επεισόδιο το οποίο, όπως είπα, θα φτιάξω προκειμένου να αρχίσω να δείχνω και σε οποιονδήποτε άλλον θέλει να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι πράγματα, προκειμένου να μπορέσει να ξεκινήσει και ο ίδιος. Θα δείξουμε αρκετά πράγματα, θα δείξουμε τεχνολογία, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή από κάμερες, από υπολογιστές, εφαρμογές κτλ. Και θα ξεκινήσουμε με τα πολύ βασικά πράγματα, με το πώς μπορούμε να βάζουμε τα βιντεάκια μέσα σε κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιώ. Συγκεκριμένα σήμερα θα μιλήσουμε με το Sony Pro Vegas και πώς μπορούμε να τα επεξεργαστούμε. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, έχω αρχιοθετήσει τα βιντεάκια τα οποία έχουν τραβήξει διάφορες κάμερες που είχα στο τελευταίο παιχνίδι, το Operation Stalingrad, τα οποία πρόκειται τώρα σιγά σιγά να τα περάσω στην εφαρμογή. Τα βίντεο αυτά τα ταξινομώ μέσα σε ένα σκυλό που έχω για το Airsoft, προκειμένου να τα έχω και για αρχείο σε περίπτωση που χρειαστώ. Θα ανοίξω το Sony Pro Vegas στην έκδοση 14. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά πολύπλοκο στην εμφάνιση. Παρ' όλα αυτά, το πρόγραμμα έχει από πολύ εύκολες λειτουργίες μέχρι και πάρα πολύ εξελιγμένες λειτουργίες. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσατε να το μάθετε γρήγορα, είναι κάτι το οποίο θέλει εξοικείωση, αλλά είναι από τις εφαρμογές τις καλές, οι οποίες είναι πολύ εύκολα μπορείς να μάθεις πράγματα. Ξεκινάμε πρώτα με το project, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο project. Θα διαλέξουμε τι ποιότητα θέλουμε να παράγουμε στο project. Έχει διάφορα codecs, διάφορες ποιότητες, διάφορα frames per second. Προφανώς το κάθε ένα προσαρμόζεται σε άλλες απαιτήσεις, το κάθε τι έχει το δικό του αποτέλεσμα ποιοτικό και επίσης το κάθε codec θα απαιτήσει και συγκεκριμένο μηχάνημα. Αυτό που θα εφαρμόσουμε τώρα είναι αυτό που εφαρμόζεται πάρα πολύ στο YouTube πλέον, είναι το Full HD. Είναι ουσιαστικά 1980x1080. Και θα προχωρήσουμε με τις υπόλοιπες ρυθμίσεις όπως τις βλέπετε, δεν θα πειράξετε τίποτα. 60 frame το δευτερόλεπτο σε περίπτωση που η κάμερα σας έχει τραβήξει 60 frame ή και περισσότερα. Εάν δεν έχετε κάμερα που τραβάει 60 frame, θα το θέσετε στα 24 που είναι το film, το σινεματικό ουσιαστικά, ή στα 29 και 97, δηλαδή τα 30 fps, όπως δίνουν οι περισσότερες κάμερες κράνους ή και οι κάμερες των κινητών μας και οι βιντεοκάμερες ή ψηφιακές. Στην δική μου περίπτωση θα το αφήσω στα 59,94 ή 60 fps, είτε μπορείτε να το διαλέξετε, είτε μπορείτε να το γράψετε σαν κείμενο στο frame rate στο πλαίσιο πάνω. Προχωράμε στις επόμενες ρυθμίσεις, stereoscopic 3D mode στο off, 8-bit το pixel format, best, full resolution, Gaussian, blend fields και disable, resample. Πατάμε OK και ξεκινάμε ουσιαστικά το project. Το project πλέον είναι ενεργό, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσθέσουμε τα βίντεο ή θα τα προσθέσουμε μέσα το import από το file import media ή ακόμα πιο απλά θα πάμε στον φάκελο που έχουμε τα βίντεο, θα πάρουμε το βίντεο που μας ενδιαφέρει, θα το πετάξουμε μέσα στην εφαρμογή στο timeline και ουσιαστικά έτσι έχει πάρει το πρώτο βίντεο μέσα στην εφαρμογή μας που μπορούμε να επεξεργαστούμε. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο άλλο βίντεο, πατώντας delete μπορούμε να αφαιρέσουμε το βίντεο σε περίπτωση που δεν μας ταιριάζει, όπως ήταν το συγκεκριμένο που έβαλα εγώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο βιντεάκι που βλέπουμε στο timeline. Προφανώς τα βίντεο είναι διαφόρων μεγεθών στις κάμερες κράνου, στις σύγχρονες, αναλόγως με την κάμερα. Συνήθως τα αρχεία είναι από 10 έως 20 λεπτά, εκεί κόβει το record και παράγει καινούριο αρχείο για να μπορεί να διαχειρίζεται. Από τη στιγμή που το βάλουμε στο timeline μπορούμε να πάμε frame-frame μπροστά ή ακόμα και πιο μεγάλη λεπτομέρεια αν κάνουμε τη ροδέλα προς τα πάνω. Μπορούμε να το κινήσουμε με το πλήκτρο του δεξί, το αριστερό, τα frame δεξιά και αριστερά.
προκειμένου να κινήσουμε το βίντεο στο σημείο που θέλουμε. Και όπως βλέπετε υπάρχει και πλαίσιο δεξιά πάνω που κάνει το preview. Ή πατάμε preview από το κουμπάκι του play ή από το άλλο το κουμπάκι αριστερά του play που ξεκινάει από την αρχή το βίντεο. Τώρα, αν πούμε ότι θέλουμε να επιλέξουμε συγκεκριμένες περιοχές του βίντεο και κάποιες άλλες θέλουμε να τις απορρίψουμε γιατί δεν έχει ουσία ή δεν έχει δράση το παιχνίδι, αυτό μπορούμε να κάνουμε να πατήσουμε το πλήκτρο S, οπότε ουσιαστικά σε εκείνο το σημείο κόβει το βίντεο και είναι σαν να το κάνει δύο ξεχωριστά βίντεο και εκεί που θέλουμε να ξανακοπεί ξανά το S και χωρίζουμε το βίντεο σε όσα κομμάτια θέλουμε. Έτσι με αυτόν τον τρόπο πατώντας delete στα κομμάτια τα οποία δεν θέλουμε τα αφαιρούμε και κρατάμε μόνο το ουσιώδες. Πρώτο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια πιο ήπια εισαγωγή στο βίντεο. Για να μην ξεκινάμε ουσιαστικά τόσο απότομα, αν πιάσουμε την αριστερή πάνω γωνία και την μετακυλήσουμε προς τα μέσα, βλέπουμε ότι δημιουργεί ένα fade in, ένα εφέ δηλαδή που ανοίγει σιγά σιγά η εικόνα, οπότε είναι κάτι πιο ομαλό, φαίνεται πιο επαγγελματικό. Πάμε να προσθέσουμε ένα βίντεο ακόμα. Έχουμε προσθέσει ένα δεύτερο βίντεο, τυχαίο στη δικιά μας περίπτωση εδώ πέρα. Και θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να ενώσουμε τα βίντεο. Ο ένας τρόπος είναι να τα ενώσουμε ακουμπώντας το ένα βίντεο πάνω στο άλλο, στο timeline. Με αυτόν τον τρόπο όμως, η μετάβαση από το ένα βίντεο στο άλλο θα είναι απότομη, χωρίς κανένα εφέ το οποίο θα το κάνει να φαίνεται πιο ωραίο. Αυτό μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε μια πιο ωραία μετάβαση από πλάνο σε πλάνο, είναι να πάρουμε το ένα αρχείο και να το πατήσουμε πάνω στο άλλο αρχείο. Βλέπουμε ότι δημιουργούνται δύο καμπύλες. Η μία είναι η καμπύλη που σβήνει το πρώτο βίντεο. Και άλλη καμπύλη που ανοίγει το επόμενο βίντεο. Οπότε κάνει μια απαλή μετάβαση από το πρώτο βίντεο στο δεύτερο. Και ούτω καθεξής. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όσες φορές θέλουμε κατά τη διάρκεια του βίντεο που θέλουμε να παράγουμε. Ας προσθέσουμε ένα αρχείο ακόμα από μια άλλη κάμερα που έχουμε. Είναι από τον συμπαίκτη μας. Όπου εδώ μπορούμε να κάνουμε ένα άλλο κόλπο. Ας πούμε ότι θέλουμε αυτά τα δύο βίντεο να εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια που το βίντεο τρέχει. Εάν θέλουμε να αλλάξει εικόνα από την μία κάμερα στην άλλη, αυτό μπορούμε να κάνουμε να βάλουμε το ένα βίντεο πάνω στο άλλο και στο επάνω βίντεο μπορούμε να αφαιρέσουμε ένα τμήμα με αποτέλεσμα, όπως βλέπουμε εδώ, σε αυτό το σημείο να αναπαράγεται το βίντεο από την πάνω πλευρά και στο επόμενο από την κάτω πλευρά. Η προτεραιότητα είναι ως εξής. Το βίντεο που είναι πάνω-πάνω, τέρμα πάνω, είναι αυτό που έχει προτεραιότητα στην προβολή. Οπότε σε αυτό το τμήμα το βίντεο προβάλλεται, είναι το πρώτο βίντεο αυτό που προβάλλεται, αυτό που βλέπετε εδώ, ενώ σε αυτό το σημείο που δεν υπάρχει πάνω βίντεο, προβάλλεται το βίντεο από την κάτω, από το κάτω timeline, που σημαίνει ότι κόβοντας και ράβοντας τα βίντεο μπορούμε να αλλάξουμε κάμερες. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε όσες φορές θέλουμε, μπορούμε να κόβουμε σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να περνάμε από την πρώτη κάμερα στην δεύτερη. Έχοντας πάντα στο νου μας ότι σαν προτεραιότητα είναι πάντα το πάνω βίντεο. Μία άλλη λειτουργία είναι το opacity. Αν πάμε στην πάνω πλευρά αυτού του ορθογωνίου, μπορούμε να ανεβοκατεβάζουμε από πάνω μέχρι κάτω και να δίνουμε συγκεκριμένη ποσότητα της 100 πόσο θέλουμε να φαίνεται το βίντεο. Το ίδιο μπορεί να γίνει και με τον ήχο σε όλα τα βίντεο. Συνεχίζοντας, μπορούμε να κάνουμε επίσης και μία ρύθμιση στον ήχο. Σε περίπτωση που τα βιντεάκια μας έχουν διαφορετικό επίπεδο ήχου, δηλαδή εναλλάσσουμε από μία κάμερα σε μία άλλη και ο ήχος ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό επίπεδο, μπορούμε να πάμε στο Properties, να πατήσουμε το Normalize και να κάνουμε ένα Recalculate, προκειμένου να μπορέσει αυτόματο το πρόγραμμα να καταλάβει σε ποιο επίπεδο του ήχου βρίσκεται, είναι ισορροπημένη η μία κάμερα με την άλλη και να έχουμε ένα σταθερό ήχο μέσα στο βίντεο. Μπορούμε επίσης μέσα σε αυτό το πρόγραμμα να περάσουμε και μουσική, ένα background δηλαδή μουσικής, προκειμένου να είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το βίντεο. Πρέπει να προσέξουμε εδώ πέρα ότι η μουσική πρέπει να συγχρονιστεί καλά βάσει αυτό που θέλουμε να κάνουμε για να του δώσουμε καλύτερη εντύπωση στον θεατή. Αλλά επίσης το πιο σημαντικό για όσους έχετε κανάλια πρέπει να προσέξετε και τα πνευματικά δικαιώματα. Μία ακόμα επιλογή που μπορείτε να κάνετε είναι να προσθέσετε κείμενο μέσα στο βίντεο. Αυτό το κάνετε με το δεξί κλικ στο timeline, εκεί που βρίσκονται τα βίντεο, και προσθήκη του κειμένου. Μπορείτε να γράψετε οτιδήποτε, μπορείτε να βάλετε και το δικό σας, τη δική σας γραμματοσειρά. Επισκεφτείτε το dafont.com για να κατεβάσετε. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το American Captain. Είναι πολύ ωραίο, ταιριάζει πάρα πολύ. Ομοίως και με τα κείμενα μπορούμε να κάνουμε το fade in και fade out, δηλαδή να ανοίγουν απαλά και να σβήνουν απαλά. Είναι πολύ σημαντικό στο κείμενο να κάνει ουσιαστικά το fade in και το fade out προκειμένου να γίνεται
πιο εντυπωσιακό. Το κείμενο αυτό μπορούμε να του δώσουμε χρώμα αναλόγως τι θέλουμε. Μπορούμε να δημιουργήσουμε outline, δηλαδή ένα περίγραμμα για να φαίνεται ακόμα καλύτερα. Μπορεί να πειραματιστούμε αρκετά, υπάρχουν πάρα πολλές δυνατότητες να κάνει zoom, να κάνει zoom out. Επίσης, το κείμενο αυτό, εφόσον έχουμε ρυθμίσει τα εφέ του, μπορούμε να το αντιγράφουμε συνεχώς και να αλλάξουμε απλά μόνο το κείμενο. Να χρησιμοποιούμε την ίδια τεχνοτροπία των εφέ, την ίδια θέση, απλά με διαφορετικό κείμενο. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V και να το περνάμε κατά μήκος όλου του βίντεο. Πολύ σημαντικό κομμάτι και αυτό. Εάν πούμε ότι έχουμε φτάσει σιγά σιγά στο τέλος του μοντάζ, έχουμε προσθέσει τα βίντεό μας, έχουμε προσθέσει τη μουσική μας, έχουμε προσθέσει τα κείμενά μας κτλ. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, βλέπουμε αν όλα είναι καλά, αν όλα είναι σε επαφή το ένα δίπλα στο άλλο. Δεν έχουμε κενά στο βίντεο, πολύ σημαντικό. Εάν η μουσική καλύπτει όλο το βίντεο, εφόσον θέλουμε να καλύπτει το βίντεο, αν ο ήχος είναι ισορροπημένος, κάνουμε ένα preview, το βλέπουμε αρκετά πριν το μοντάρουμε σε τελική μορφή και εφόσον φτάσουμε κοντά στην τελική μορφή, μπορούμε να ξεκινήσουμε το render. Για αυτούς που δεν έχετε δυνατό υπολογιστή, καλό είναι το τρέξετε το preview μέσα από το πρόγραμμα πριν κάνετε render, για να μην χάσετε αρκετό χρόνο στην επεξεργασία του βίντεο, ειδικά για αυτά τα καινούργια βίντεο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το render. Με δεξί κλικ κάπου κενά στο timeline πιάνουμε όλο αυτό το project και πηγαίνουμε στο μενού που λέγεται Render As. Το πιο δημοφιλές κώδικα που χρησιμοποιείτε από την Sony Pro Vegas είναι το Sony AVC MVC. Είναι αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι YouTubers που χρησιμοποιούν το Sony Pro Vegas. Ανοίγοντας τις υποκατηγορίες βλέπουμε ότι υπάρχουν οι δύο πιο σημαντικές, οι πρώτες που είναι το Internet σε 1920x1080 ή 1280x720. Εγώ έχω κάνει ένα custom template, είναι για το λόγο ότι χρησιμοποιώ 60fps ενώ τα βασικά είναι σε 30fps, το έχω ονομάσει YouTube 60fps 1080p. Οι ρυθμίσεις είναι ίδιες όπως είναι οι εργοστασιακές, πλην ότι έχω διπλασιάσει το frame rate. Το bitrate είναι πολύ σημαντικό, αν θέλετε να κάνετε ένα βίντεο το οποίο είναι καλύτερης ποιότητας, με λιγότερη συμπίεση, θα αυξήσετε το bitrate, θα το αυξήσετε μέχρι και 29 εκατομμύρια που φτάνει κανονικά. Ένα σημαντικό κομμάτι είναι το τι θα χρησιμοποιήσει ο υπολογιστής για να κάνει το render, αν θα χρησιμοποιήσει τον επεξεργαστή ή την κάρτα γραφικών. Κρατήστε το αυτό για να πούμε μερικά πράγματα σε λίγο για την κάρτα γραφικών στο Sony Pro Vegas από την έκδοση 11 και μετά. Στο audio μπορούμε να δούμε τον ήχο, καλό είναι να το πάμε στα 320.000 για καλύτερο ήχο. Εδώ πέρα είναι για να ελέγξουμε αν η κάρτα γραφικών είναι σύμβατη και το rendering quality στο best, εφόσον ο υπολογιστής μας είναι και έχει κάποιες καλές δυνατότητες. Ξεκινάμε το render και ουσιαστικά ο υπολογιστής τώρα ξεκινάει μια διαδικασία αυτοματοποιημένη, μόνος του θα ενώσει όλα αυτά τα βίντεο σε ένα τελικό προϊόν, με τη μουσική, με τα κείμενα, με όλα. Εδώ έρχεται το κομμάτι του προηγούμενου που είπαμε για την CPU ή την GPU. Θα ανοίξω εδώ πέρα μια εφαρμογή που παρακολουθούμε το hardware του υπολογιστή για να δούμε κάποια πράγματα. Και θα δούμε σε λίγο ένα πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει με το Sony Pro Vegas δυστυχώς στις τελευταίες εκδόσεις. Το θέμα αυτό έγκυται στο γεγονός ότι πλέον το Sony Pro Vegas από την έκδοση 11 και μετά στα codec Sony AVC MVC δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την CUDA. Στα περισσότερα codec δηλαδή και στα templates τα οποία είναι τα πιο σοβαρά templates που χρησιμοποιούνται. Δυστυχώς οι καινούργιες σύγχρονες κάρτες γραφικών δεν μπορεί να τις εκμεταλλευτεί το Sony Pro Vegas, εκμεταλλεύεται μόνο τον επεξεργαστή, όπως βλέπετε εδώ πέρα στον πίνακα. Ο Intel i7-7700K που έχουν στο 62% του φορτίου του, στα 4,5 GHz δεν έχει πειράξει καθόλου, δεν το έχω κάνει overclock. Μπορούμε να το κάνουμε overclock για να πάει ακόμα πιο γρήγορα, εφόσον έχουμε σοβαρή ψήξη. Ενώ η κάρτα γραφικών βρίσκεται μόλις στο 9-10% το πολύ. Για κάποιο λόγο, ακόμα και αν το βάλουμε στο να χρησιμοποιήσει την GPU, αν είναι διαθέσιμη, δεν το εκμεταλλεύεται. Το έχω ψάξει αρκετά στο ίντερνετ, οι περισσότεροι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Δυστυχώς δεν υπάρχει και αυτή τη στιγμή κάποια επίσημη απάντηση τη Sony για αυτό το θέμα, οπότε παραμένουμε στον επεξεργαστή, εφόσον έχετε καλό επεξεργαστή. Το να πάτε σε μια παλιότερη έκδοση Sony Pro Vegas επίσης δεν το συνιστώ, γιατί έχει πάρα πολλές δυνατότητες καινούργιες στο καινούριο Sony Pro Vegas. Η διαδικασία αυτή αναλόγως στον υπολογιστή μπορεί να κρατήσει από λίγο πάρα πολύ. Όταν το render τελειώσει πλέον, πηγαίνουμε στο κανάλι μας στο YouTube, πατάμε την μεταφόρτωση και εδώ ουσιαστικά προσθέτουμε το αρχείο το οποίο θέλουμε να φορτώσουμε. Αναλόγως τη σύνδεση του ίντερνετ που έχετε, θα πάρει από λίγα λεπτά έως κάποιες ώρες για να ανέβει το βίντεο. Αυτά είναι λοιπόν τα βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σαν πρώτες ουσιαστικά εργασίες πάνω στο Sony Pro Vegas για να μοντάρουμε απλά ένα βίντεο. Οι δυνατότητες του προγράμματος είναι ατελείωτες. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, να προσθέσετε εφέ. Θα δούμε σιγά σιγά μερικά πράγματα από αυτά. Είναι ατελείωτες οι λειτουργίες που έχει αυτό το πρόγραμμα, όπως επίσης ατελείωτες είναι και οι λειτουργίες που έχουν άλλα προγράμματα ακόμα πιο εξελιγμένα, όπως είναι το After Effects. Ευχαριστούμε πολύ που παρακολουθήσατε το Airsoft Reviews HD Academy. Σύντομα θα ανέβουν πολλά νέα βίντεο για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε τα δικά σας βίντεο
και να φτιάξετε το δικό σας κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη που μου έχετε δώσει μέχρι σήμερα. Ελπίζω να κάνετε εγγραφή στο βίντεο, like και να το κοινοποιήσετε. Και θα είμαστε σίγουρα σύντομα κοντά σας με νέα επεισόδια, τόσο για το Airsoft όσο και για άλλα τεχνικά θέματα όπως αυτά που περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.